Νίκο. Πολύ σοβαρέ ενδείξει λοιπόν ότι ο άγνωστο άντρα που βρέθηκε το πρωί νεκρό στον τρίτο όροφο υπό ανέγερση πολυόροφου κτηρίου στη Λευκοσία είναι ο καταζητούμενο Τούρκο για την απόπειρα φόνου εναντίον τη συμβία του στο Σινάωρο πριν από τρει ημέρε έχει αστυνομία. Από το πρωί, η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο μετά που η εντοπίστηκε από κόσμο που έμενε σε κτίρια έψαχνε στοιχεία για την ταυτότητά του. Ωστόσο, στα ρούχα του δεν υπήρχε οποιοδήποτε έγγραφο που να βοηθούσε την προσπάθειά τη. Μάλιστα, κανεί δεν φαινόταν να γνώριζε ποιο ήταν και η εταιρεία που κατασκευάζει το κτίριο ήταν κατηγορηματική πω ο άντρα δεν ήταν μέρο του προσωπικού τη ή κάποιο υπερκολάβο. Το μόνο που εντοπίστηκε ήταν ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο εστιάστηκαν και οι έρευνε. Τελικά, μετά από εξετάσει, διαπιστώθηκε ότι το κινητό ανήκει στον 26χρονο Μουσταφά Ουγγούν, το οποίο μάλιστα η φωτογραφία. Η αστυνομία έχει δώσει σήμερα φωτογραφία στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των ερευνών τη για την απόπειρα στο Σινάωρο. Αν και η επιστημονική ταυτοποίηση τη Σορού θα γίνει μετά και την αυριανή, είναι νομισμένη νεκροψία. Οι αστυνομικέ αρχέ θεωρούν ότι το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ ισχυρό στοιχείο στι έρευνε. Προ τούτο, συνηγορεί και το γεγονό ότι οι κινήσει του άντρα καταγράφηκαν και από κάμερε εντό του κτηρίου που τον δείχνουν να ανεβαίνει αργά χθε το βράδυ μέχρι και τον 33ο όροφο, χωρί να είναι κάποιο άλλο μαζί του. Πέραν, Μιχάλη, κυρίε και κύριοι, από την ταυτοποίηση τη ορού, οι έρευνε, όπω είναι λογικό, εστιάζονται και στι συνθήκε κάτω από τι οποίε έχασε τη ζωή του. Και εδώ, φω θα ρίξει, είναι ορισμένη και οι επιστημονικέ εξετάσει. Ευχαριστούμε, Νίκο, για την ενημέρωση. Σταθε...